Αυτές τις μέρες κάνω μια κατασκευή που έχει ανάγκη από 5 πιρτσινόβιδες ή πριτσινόβιδες ή πιρτσινοπαξιμάδια ή ούπα σπυρωμάτων ή του διαβόλου τα κέρατα, τέλος πάντων. Αποφασίστε κάποιος πώς θα λέγονται. Έψαξα λοιπόν σε φίλους και γνωστούς μήπως βρω το εργαλείο αυτό και γλιτώσω το πενιντάρικο, αλλά τζίφος. Βρήκα όμως τον φίλο τον Δημήτρη τον Πατραγό, που είναι πρώτος πατεντιάρης κι αυτός και ξέρει πως να τα βάζει αυτά τα πιρτσίνια χωρίς τον πιρτσιναδόρο, και μου έδειξε. Αυτή τη γνώση τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας και ελπίζω να κάνετε κι εσείς τη δουλειά σας εύκολα, γρήγορα και φθηνά όπως κι εγώ. Ανοίγω την κατάλληλη τρύπα χρησιμοποιώντας 9 τρυπάνι για ούπα 8,8 χιλιοστών που θα πάρει εξάρα βίδα με δεκάρι κεφάλι. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ σωληνωτό παξιμάδι γιατί θα φάει τρελό ζόρι και αν είναι κάτι λιγότερο, ένα απλό παξιμάδι ας πούμε, θα κλωτσίσει. Θα χρησιμοποιήσω 2 δεκάρια κλειδάκια και το κόλπο είναι να γυρίσω κόντρα το παξιμάδι, να ξεβιδώνω δηλαδή, κρατώντας σταθερό το κεφάλι. Το αποτέλεσμα θα είναι να τραβάει το ούπα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει το πιρτσίνωμα που λέγαμε. Προσέξτε πώς ανεβαίνει από μέσα το πιρτσίνι και τελικά σφίγγει πάνω στη λαμαρίνα εξαιρετικά, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να κλωτσίσει σφίγγοντας. Βέβαια, εγώ για να το δοκιμάσω και να δω τα όρια του, τα όρια αντοχής του πιρτσινώματος δηλαδή, έβαλα πάρα πολύ δύναμη στο σφίξιμο της βίδας, την καργάρισα που λέμε, και στο τέλος γύρισε. Οπότε θέλει λογικές δυνάμεις στα σφίξιματα. Καλή επιτυχία λοιπόν και μην ξεχνάτε ότι τις περισσότερες φορές δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο.